είναι αυτή τη στιγμή σε εκκρεμότητα οι τέσσερις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, δεν είναι μία, είναι τέσσερις. Σε αυτές μπορώ να προσθέσω και τις αποφάσεις για τους ενστόλους, τις αποφάσεις για τους δικαστικούς, τις αποφάσεις για τους γιατρούς, τους καθηγητές. Δεν εφαρμόζεται καμία. Λοιπόν, έχει έννοια να πάω εγώ στα δικαστήρια να πληρώνω 2-3 χρόνια, να βγάλω μια απόφαση υπέρ μου και τελικά να μην εφαρμοστεί? Δεν έχει νόημα η προσφυγή των συνταξιούχων στη δικαιοσύνη, τονίζει ο εργατολόγος Γιώργος Ρωμανιάς από τα Χανιά. Ο κύριος Ρωμανιάς σημείωσε ότι όλες οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που έχουν δικαιώσει διάφορους κλάδους συνταξιούχων για τις αντισυνταγματικές περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις είναι μόνο για ηθική ικανοποίηση, αφού δεν εφαρμόζονται και τα χρήματα δεν έχουν επιστραφεί. Το Συμβούλιο Επικρατείας το 2015 έκρινε 38 υποθέσεις. Είναι πιλωτικές αυτές οι δίκες. Πήρε δηλαδή εκκρεμούσες 58 υποθέσεις που εκάλυπταν όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, το δημόσιο, τους ελεύθερους επαγγελματίες, το ΙΚΑ, τις δημόσιες επιχειρήσεις και την Εθνική Τράπεζα, και έκρινε για όλα αυτά. Και έκρινε ότι είναι αντισυνταγματικές οι περικοπές από το 2012 και πέρα. Ωραία. Σας ρωτώ, έχετε ψάξει να δείτε αν εφαρμόστηκε καμία από αυτές τις αποφάσεις? Σας λέω όχι, δεν εφαρμόστηκε καμία. Οι επισημάνσεις αυτές έγιναν στο πλαίσιο ενημερωτικής ημερίδας των συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Τράπεζας Χανίων. Ο κύριος Ρωμανιάς κλήθηκε από τον τοπικό σύλλογο των συνταξιούχων για να μιλήσει για την ευνηδιαστική, όπως τόνισε και ο ίδιος, κατάργηση του επικουρικού του σταμείου από τον περασμένο Νοέμβριο του γνωστού ΛΕΠΕΤΕ. Ο κύριος Ρωμανιάς κατηγορεί τη διοίκηση της τράπεζας ότι προχώρησε σε κινήσεις για τις οποίες δεν υπήρχε προηγούμενη συνεννόηση και συμφωνία με τους συνταξιούχους, όπως η μεταφορά του ΛΕΠΕΤΕ στο δημόσιο, που όμως τότε θα έχαναν το 75% του ποσού. Να έρχεται η τράπεζα και να λέει: ελάτε να πάμε μαζί στο δημόσιο για να σας κόψω το 75% της παροχής που από το 49 παίρνετε. Η τράπεζα χρησιμοποίησε και ένα πρόσθετο ψευδές επιχείρημα. Είπε ότι την πιέζουν απ' έξω. Εγώ ίδιος πήγα στις Βρυξέλλες. Συνεννοήθηκα με αυτούς που έπρεπε να συνεννοηθώ και διαπίστωσα ότι δεν υπάρχει καμία πίεση απ' έξω. Ο κύριος Ρωμανιάς ενημέρωσε τους συνταξιούχους ότι θα στείλει επιστολή την ερχόμενη εβδομάδα στο διοικητή της Εθνικής Τράπεζας και σε περίπτωση που δεν επανέλθει το ΛΕΠΕΤΕ, τότε το δρόμο θα πάρει υπόθεση στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Η Εθνική Τράπεζα δεν είναι μαγαζάκι της γειτονιάς να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο και είναι απορίες άξιων πως 68 χρόνια τόσοι διοικητές περάσανε, κανείς δεν τόλμησε να το πειράξει. Και ήρθε τώρα ο κύριος Στρακιαδάκης να θυμηθεί όλη αυτή την ιστορία. Είναι υπεύθυνοι αυτοί για τον διασυρμό, τον διεθνή διασυρμό τον οποίο θα υποστεί.